το πολύ όμορφο νησί σας. Έχουμε δύο επιχειρηματίες, δύο ανθρώπους που πραγματικά έχουν κάνει αυτή την καινοτομία. Θα πρέπει να τους ακούσω και παροκρίνω να τα πούν. Μήπως είναι ο Γιώργος από το Ηράκλειο που έχει βρει ένα άλλο τρόπο. Που έλεγε πριν ότι εγώ παίρνω τον κόσμο μου, το πάω στα οροπέδια, βάζουμε τα αντικριστά μας, φτιάχνουμε τις σαλάτες μας, πάει μόνος του μαζεύει τη ρίγανη, τουρίστες, και τρελαίνεται και ξανά έρχονται μετά ομάδες ολόκληρες. Το κάνει επιχειρηματικά. Υπάρχει κι άλλος που είναι από τον Εύρο, που κάποτε μου είχε πει ότι ασχολείται. Είναι άνθρωποι που έχουν κάνει την άλλη μορφή τουρισμού. Και δεν μιλάμε για θεωρητικά, μιλάμε στην πράξη τώρα. Αυτά που αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν τον Δήμαρχο να δώσουν καινούργιες ιδέες, να δώσουν προτάσεις ουσιαστικές χωρίς κόστος, χωρίς ιδιαίτερα έσοδα. Ένα επιχειρηματική και μια επιχειρηματική ιδέα που είναι όμως δοκιμασμένη, που είναι στην πράξη. Που ξέρει τα μειονεκτήματα, μπορούν να πούν να σα πούν τα μειονεκτήματα. Τι θέλω να πω. Εγώ καταρχήν θα ήθελα να πω ότι φαντάζεσαι έναν άνθρωπο που έχει εδώ πέρα τα κατσίκια του να θέλει να κάνει ένα μικρό τροχομείο και θα τραβήξει. Φαντάζεσαι έναν άνθρωπο που φτιάχνει, που θέλει να μεταποιήσει τα αγροτικά του προϊόντα για να τα συσκευάσει και να τυποποιήσει. Φαντάζεστε αυτόν τον άνθρωπο τι απογοήτευση θα έχει. Δεν μιλάμε άσχημα για το τραπεζικό σύστημα, το συγγνώμη. Το τραπεζικό σύστημα δεν υπάρχει στη χώρα. Άρα αυτομάτως, γιατί για το τραπεζικό σύστημα λειτουργήσε πολύ λάθος. Εις βάρος της επιχειρηματικότητας. Μας είχε πει κάποτε ο Γενικός Γραμματέας των Ελληνικών Τραπεζών, παιδιά, η παραγωγή τελείωσε στην Ελλάδα. Να πούμε, εμείς έχουμε μόνο το κομμάτι το καταναλωτικό μας διαφέρει. Το καταναλωτικό το πληρώσαμε. Αυτή ήταν η πολιτική. Το παραγωγικό κομμάτι τώρα λοιπόν που τα νησιά πρέπει να ορθοποδήσουν και να ξεκινήσουν να παράγουν αυτά που λέμε τα προϊόντα, αυτά που κάποιοι πρέπει να μεταποιήσουν. Νομίζετε ότι υπάρχουν ακόμα ηλίθιοι στη χώρα αυτή να μεταποιήσουν προϊόντα. Έχετε την εντύπωση ότι αυτός υπάρχει άνθρωπος, νέο παιδί, να κάνει αυτή την επένδυση και να ζητάει άδεια και από τον δεσπότη για να κάνει μια δουλειά, για να δώσει 5 θέσεις εργασίας και 10 θέσεις εργασίας. Αυτός ο άνθρωπος. Ανασυγκρότηση στο μυαλό μας θέλουμε, κύριε. Και αυτή τη στιγμή αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να ασχοληθούν οι άνθρωποι, να ασχοληθούν οι άνθρωποι αυτοί που μετά τις 10, είναι συμβουλιά τους αυτό. Πάνω από τις 10 από το πρωί είναι συμβουλιά τους. Όχι κάτι μετά τις 10 που είναι πρώτα στον αυτιά που μοιράζει τις συντάξεις και μετά ξεκινάμε και παίρνουμε και πάμε στη δουλειά μας. Να ξεκινήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά σκέφτονται πώς θα λύσουν το πρόβλημα των εργαζομένων τους και των επιχειρήσεων τους και να παράγουν και να δημιουργήσουν. Με αυτούς τους ανθρώπους που ασχοληθούμε, όχι αυτούς που από τις 15 Μαρτίου κοιτάζανε τι καιρό θα κάνει το Πάσχα στις 15 Απριλίου. Εντάξει, και αυτό ήταν η πλειοψηφία. Και είχαμε τα κανάλια και λέγανε τι καιρό θα κάνει το Πάσχα. Λες και άμα έβρεχε θα γινόταν χαμό, θα γινόταν κάτι. Θα ήταν κακό άμα έβρεχε. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε αυτό το κομμάτι εδώ, είναι το παραγωγικό κομμάτι της. Ένα από τα πολύ ουσιαστικά και παραγωγικά κομμάτια της χώρας. Είναι ένα κομμάτι που έχουμε επενδύσει, που έχουμε πιστέψει στη χώρα μας, που πιστεύουμε και θέλουμε να δημιουργήσουμε. Και θέλουμε λοιπόν να παροτρύνουμε τα νέα παιδιά να μείνουν εδώ. Δυστυχώς δεν μένουν εδώ. Γελάνε, όμως λέμε παιδιά, άρεσε να κάνετε κάτι, να κάνετε κάτι διαφορετικό. Γελάνε. Τουλάχιστον υπάρχουν άλλες δράσεις που μπορούν να κάνουν και μπορεί ο φίλος ο Γιώργος να πάρει τον λόγο να μιλήσει. Και ο φίλος από τον Εύρο, συγγνώμη το όνομά του, να μιλήσουν και να πούν πώς με χωρίς ιδιαίτερο πόσο απλώ με την ιδέα, με τη φιλοξενία, αυτό που έχουμε διδάξει παγκόσμιο, ότι είμαστε φιλόξενος λαός. Αυτό καταφέρνει και πλησιάζουμε τον Τζένο και προβάλλουμε τη χώρα μας. Ακόμα περισσότερο. Και η καινοτομία. Ακόμα εδώ είναι το τραγικό της χώρας. Τόσο πολύ καινοτομία που κάνουμε. Ξαφνικά μας δώσουν και μας βραβεύουν καθημερινά όπου πηγαίνουν στο εξωτερικό. Ήρθατε σήμερα και ρωτήσαμε αρκετά, τα είπαμε, είπαμε τον πόλη μας, είπαμε το καημό μας. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έτυχε η χώρα μας, ευτυχώς, γιατί βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο στο παγκόσμιο και έχουμε ένα πολύ καλό προϊόν που λέγεται τουρισμός. Δεν έχουμε κάνει τίποτα γι' αυτό εμείς, δεν μιλάμε, μόνο το λειτουργεί. Είναι όλα στον αυτόματο πιλότο στην Ελλάδα. Αυτό έτυχε ο τουρισμός, λέμε βαριά βιομηχανία. Γιατί αν είχαμε ασχοληθεί με τον τουρισμό όπως ασχοληθήκαμε με την υπόλοιπη βιομηχανία στη χώρα, θα είχε κρατήσει και αυτή όπως είναι ότι θα είχε πάει στη Βουλγαρία, θα είχε πάει στη Ρουμανία και οπουδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν ο ήλιος, η θάλασσα, το καλό κλίμα, η ιστορία μας, οι πρόγονοί μας, όλα αυτά φέρανε αυτόν τον κόσμο εδώ που πραγματικά έρχεται με το φαγητό του, έρχεται με το κρέας του, έρχεται με τα προϊόντα του, έρχεται με το ποτά του, έρχεται με όλα. Γιατί μας τα ανήκανε ακόμα και να παράγουμε, να δημιουργήσουμε. Έναν ελαιόνα εδώ, ένα ελαιόνα τεράστιο, Ζάκηθο, πραγματικά, πείτε μου όμως από αυτόν τον ελαιόνα, που από κάτω υπάρχει μια πρασινάδα τεράστια,
τα αυγά που έχουν τα ξενολογία όπου είναι. Το κρέας που έχουν τα ξενολογία όπου είναι. Ας αναρωτηθούμε λίγο τι πουλάμε. Εδώ είμαστε άνθρωποι της αγοράς. Το κρέας που φάγαμε σήμερα στη ξενολογία που φάγαμε παντού σήμερα το γέλο. Από πού είναι αυτό. Αυτή η πρασινάδα όλη τι γίνεται. Αλλά ο Έλληνας ο αυτός παράγει είναι ο βλάχος. Αυτός παράγει και δημιουργεί στη χώρα είναι ο βλάχος. Αν ήταν αγορά, σαν ωραίο σου κυβάκι στο Κολονάκι, κάτι όπως τραγωδικά μαγαζί και πουλάγε δίνα τα φιλέτα, τα ωραία τα γαλλικά, θα ήταν και έλλειψη για την ελληνική κοινωνία και του Κύπρου. Καλού τη Αθήνα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι εμείς πρέπει να αναρωτηθούμε ως βιοτέχνες και να αφήσουμε το ΦΠΑ το 23% ή οτιδήποτε. Να αφήσουμε και να πούμε ότι τα προϊόντα που έχουμε δεν είναι ελληνικά. Ότι αυτά τα 26 εκατομμύρια άνθρωποι που ήρθαν σήμερα στη χώρα μας, που ήρθαν στη χώρα μας, πρέπει να τρώνε ελληνικά προϊόντα. Αυτό είναι μέλημα των επιμελητηρίων μας. Πρέπει να διαχειρίζονται, εμείς οι ίδιοι να διαχειριζόμαστε ελληνικά προϊόντα. Πρέπει να βάλουμε την ελληνική σημαία. Πρέπει το σήμα των επιμελητηρίων μας να είναι πάνω σε οποιοδήποτε προϊόν. Να πιστοποιούμε ότι αυτό το προϊόν και όταν πιστοποιούμε θα έχουμε μια επιτροπή σαν επιμελητήριο και θα λέμε ότι αυτή η εταιρεία για να πιστοποιηθεί από εμάς θα είμαστε σκληροί και αμήνυτοι. Θα έχει πραγματικά όλες τις προδιαγραφές και θα έχει. Αυτό είναι καινοτομία. Θα παράγει αυτό, θα είναι ελληνικό από την αρχή ως το τέλος. Θα το παράγει, θα το μεταποιεί και αυτό το προϊόν θα έχει τη σφραγή να πάμε τη δικιά μας. Και θα το εγκρίνουμε εμείς και θα πιστοποιούμε. Το είχαμε πει κάποτε με τον κύριο Κοντρογιάννη και γίνει με την κυρία Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, την κυρία Μενδόνη. Το ελληνικό προϊόν έχει μύθο, έχει ιστορία, έχει μια ολόκληρη κληρονομιά πάνω του. Δεν είναι το λάδι το δικό μας το ίδιο με το Τινήσιο. Δεν είναι το λάδι το δικό μας το ίδιο με όλες τις άλλες χώρες. Εμάς έχει ξεκινήσει από τη Θεάδυνα, έχει ξεκινήσει από το στεφάνι που φοράγαμε στην Ολυμπιακή Αγορά. Έχει ένα μύθο, πρέπει να πουλήσουμε το μύθο μας. Πρέπει να πουλήσουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε. Είναι αδύνατο πλέον να πουλάνε χήμα τα προϊόντα μας. Και να λέμε τώρα αυτή τη στιγμή εμείς το 23% ΦΠΑ. Μα δεν μπορούμε να το τροποποιήσουμε, δεν μπορούμε να το συσκευάσουμε. Έχουν τα δικαία μας το παίρνουν τζάμπα. Δεν μπορούμε να το είμαστε ανίκανοι να φτιάξουμε ελιές. Παίρνουν ελιές καλαμών, ελληνές καλαμών και είναι από την Ιταλία και έρχονται στην Ελλάδα. Και λέει ελιές καλαμών. Τα νησά, 6 μήνες ακάθονται ο κόσμος εκεί. Θα φύγει, θα πάει τις αποβιώσεις και πράγματα. Εδώ εκπροσωπούμε εμείς τον επιχειρηματικό κόσμο. Ένα επιχειρηματικό κόσμο που πλήρωσε τα σπασμένα, έκανε επενδύσεις στα νησιά, έκανε επενδύσεις σε όλο το Αιγαίο, σε όλο το Ιόνιο, έκανε επενδύσεις περιμένοντας να στηριχθεί από την πολιτεία. Και τι ήθελε στήριξη στην πολιτεία, μια φθηνή μεταφορά, να φέρει τον κόσμο από τους πελάτες πιο κοντά, να φέρει τα προϊόντα του να τα ανεβάσει στις αγορές με χαμηλό κοστολόγιο, με έναν ανταγωνιστικό σου. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η πολιτεία αυτή έδειξε ότι πλέον την πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Δεν ήταν μια πολιτεία που τέριαζε στην συγκρασία του ελληνικού λαού. Ήταν άνθρωποι που συρρυκτήκανε πάνω σε ένα κρατικό μηχανισμό και προσπαθήσανε να χτυπήσουν ποιο είναι την επιχειρηματικότητα. Και μέχρι τώρα ο επιχειρηματίας για το ελληνικό δημόσιο και για τον Έλληνα δημόσιο υπάλληλο είναι ο εχθρός. Έτσι φερθήκατε πάντα. Και έτσι φέρονται και συνεχίζουν ακόμα να φέρονται υπάλληλοι. Και γενικά ο κρατικός μηχανισμός. Φέρονται εχθρικά στον Έλληνα επιχειρηματία. Αυτό δεν άλλαξε. Αν δεν αλλάξει αυτό, δεν πρόκειται να συζητάμε πλέον κάτι άλλο. Πάλι θα συζητάμε πάλι για δανεικά. Πάλι θα φτάνουμε απλά με κανένα ομόλογο, να την βγάλουμε κανένα χρόνο, να την βγάλουμε κανένα δύο χρόνια, να κρατήσουμε κανένα σύνταξη, να κρατήσουμε κανένα μισθό. Για τελικά ο Έλληνας μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η σύνταξη και γι' αυτό ασχολούνται τα κανάλια, βλέπουμε τα πρωινά πόση σύνταξη πήραν, τι θα κάναμε, ο αυτιάς μοιράζει αυξήσεις, μοιράζει τόσα χρόνια, έτσι πήραν σύνταξη τα κανάλια. Αυτός όμως που δημιουργούσε, αυτός που πραγματικά αγωνιούσε, αυτός που έμεινε θέσεις εργασίας, αυτός όλος στο περιθώριο. Και είναι ακόμα στο περιθώριο. Και το είδαμε. Ήρθαν τα αεροπλάνα, τα συμφέροντα να τα διαλύσουμε. Ήρθε μια εταιρεία από την ηλικία χρόνια να την ξεκινάξουμε. Σφαίροντα ομάδα. Τώρα βγαίνει το ΙΠΕΚΑ, κάνει ό,τι γουστάρει. Τώρα περιμένουμε άδειες από το ΙΠΕΚΑ. Βγαίνουν αυτοί τους αυτοοικολόγοι που παίρνουν 3-4 χιλιάρια το μήνα, για τόσο πρέπει να το πω από εμάς, από τους χώρους δικούς μας. Παίρνουν αυτοί και κρίνουν. Τώρα την τύχη του κάθε επιχειρηματία θέλει να κάνει μια επένδυση και να δώσει και 10 θέσεις εργασίας. Δεν τον νοιάζει όμως η θέση εργασίας. Έχει το σωμαχάκι του το χορτάζει και το έχει δώσει το άντερό του. Δεν τον ενδιαφέρει για τον άλλον τεπότης 2 εκατομμύρια άνθρωπος. Δεν τον νοιάζει. Πρέπει να φύγουν από τη μέσα.
Δεν θέλουμε, θέλουμε. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν μηχανολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί που βγάζουν τους άδειες. Αυτοί είναι υπεύθυνοι, αυτοί υπογράφουν, δώσουν απευθείας, φέρνουν το πρωί την άδεια. Γιατί δεν βλέπουν όλες αυτές τις υπηρεσίες. Και αν δεν έχουν την νομοθεσία, είναι συγκεκριμένοι. Δεν χρειάζεται κανένας να κάνει έλεγχο. Να δώσει την άδεια να λειτουργήσει και να μετά να κάνει την ταυτοσία. Αν εφαρμόζονται αυτά που λέει η νομοθεσία. Και να είναι υπεύθυνος και ο μηχανικός. Και ο ιδιώτης μηχανικός. Γιατί ο επιχειρηματίας πληρώνει 15.000 ευρώ στον μηχανολόγο, 15.000 ευρώ στον πολιτικό μηχανικό. Δεν μιλάμε για τα μαύρα που σκάβουν γύρω-γύρω και που πάνε, μιλάμε για τα νόμιμα. Δίνουμε τόσο για το να πάρουμε το χαρτί από το δασταρχείο που θέλουμε 5-6 χρόνια να πάρουμε ένα χαρτί. Πολλά δασταρχείο, αν πλέξουμε καμιά τεχνολογική υπηρεσία για άλλα κατά 2 χρόνια, αν συζητήσουμε τώρα. Και τι θα δει τώρα. Θα έρθει το λιμεναρχείο, θα και το λιμενικό κύριο και το λιμεναρχείο, γιατί κάθε κυρακατή να πήρε τηλέφωνο την ενοχλούσε η μουσική από τάδε ξενοδοχείο το κάθε μαγαζί. Εντάξει, κάνουμε μια χώρα του ύπνου, να κοιμόμαστε μόνο, να προβάλλουμε τον ύπνο. Δεν προβάλλουμε την ευθύνη, ούτε τη δημιουργία, να προβάλλουμε τίποτα. Και στηρίξτε την επιχειρηματικότητα. Σεβαστείτε κάποια στιγμή λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μείνει 200.000, 300.000 Έλληνες ακόμα που προσπαθούν να κάνουν κάτι. Δεν μην τους διαλάβετε για αυτούς. Ή για αυτούς αν έχετε ένα σχέδιο, δεν θα τους διαλύσετε για αυτούς. Διαλύστε τους. Αλλά φέρετε τουλάχιστον ξένες επενδύσεις, γιατί είμαστε υπέρ των ξένων επενδύσεων. Φέρετε να έρθουν κάποιοι άνθρωποι να επενδύσουν στην Ελλάδα. Ποιος μαλάκα, συγγνώμη που λέω. Τι θα πρέπει να παιδίσει στην Ελλάδα. Πρέπει να έρθουμε τώρα για Έλληνε και ξένου επενδυτέ. Υπάρχει περίπτωση κανένα φαινόμενο να πρέπει να παιδίσει στην Ελλάδα. Κύριε, συγγνώμη που μίλησα έτσι, αλλά εμείς είμαστε άνθρωποι του επιχειρηματικού κόσμου. Σεβαστείτε μας και εμείς στηρίξαμε το δημόσιο τομέα και είπαμε ότι να μην γίνουν απολύσεις, να μην γίνεται κάτι. Εμείς είμαστε ακόμα εχθρικά, γιατί αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Μας βλέπετε εκπρόσωποι, είμαστε δεν είμαστε εχθρικοί. Είμαστε αυτοί που θα δώσουμε αύριο, μπορεί να δώσουμε την ιδέα ή να δώσουμε αύριο δουλειά στα παιδιά σας. Σεβαστείτε το. Και ειλικρινά, πρέπει να μπούμε σε μια λογική. Ότι αυτή εδώ η χώρα μεγαλούργησε, έφυγε από αυτή τη θάλασσα με τα καραβάκια, από αυτό το νησί, που δίπλα από την Αγγλική παντού, και κάναμε απικίες όλο τον κόσμο. Κάναμε τα πάντα. Δεν είμαστε τώρα εμείς αυτή τη στιγμή, τα 10 εκατομμύρια Έλληνες, που να είμαστε αντάξιοι αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι έχουν μείνει όμως. Είναι κανένα εκατομμύριο, βέβαια, 800.000 Έλληνες ακόμα που πιστέψανε σε αυτούς και προσπαθούν να γίνουν αυτό. Αφήστε τον εκατομμύριο αυτούς 800.000 Έλληνες να δημιουργήσουν αυτήν την Ελλάδα που αξίζει σε αυτόν τον κόσμο. Μπράβο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρισκόστε στη συνέντευξή μας. Εδώ απευθύνεστε σε έναν κόσμο που είναι ο επιχειρηματικός κόσμος των ισότιμων επιμελητηρίων. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει επενδύσεις, έχουν πιστέψει στην επιχειρηματικότητα, πιστέψανε στη χώρα, πιστέψανε σε μια πολιτεία που θα τους παρέχει τουλάχιστον κάποιες βασικές υποδομές για να φέρουν κάποιο κόσμο, γιατί δουλεύαμε με τον τουρισμό, ή να μείνουν οι ίδιοι εδώ ή να φέρουν κάποιους εργαζόμενους, οικογένειές τους, να επενδύσουν σε αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς η πολιτεία το μόνο μας ξέρει είναι πώς θα τις πράξει. Πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές και να ξέρετε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος δεν πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές μόνο για τον εαυτό του. Θα ξεκινήσει να πληρώσει πρώτα του πολιτικού μηχανικού που θα κάνει το κτίριο των συνέδρων. Θα πληρώσει τον δικηγόρο, τον δικηγόρο σου. Θα πληρώσει όταν κάνει μια διαφήμιση, μια προβολή του αγγελιού σου. Θα πληρώσει πολλές ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή 500.000 Έλληνες περίπου καλύπτουν πάνω από τα 5 εκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων στην Ελλάδα. Είμαστε ο χώρος δηλαδή, πραγματικά έπρεπε να είχαμε κάποιες απαιτήσεις. Δυστυχώς εκβιασμοί, γιατί δυστυχώς το δημόσιο λειτουργεί και πολλές φορές και εκβιαστικά. Η πολιτεία δεν μας κλείνει το στόμα, φοβόμαστε τη δουλειά μας, φοβόμαστε να μας κλείσουν την επιχείρηση, φοβόμαστε να μας γράψει η εξουσία. Φοβόμαστε πάρα πολύ και δουλεύουμε σε καθεστώς τρομοκρατίας. Και τι θέλουμε τώρα στο νησί στην Αλόνη, στον γιατρό. Θέλουμε γιατί οι πελάτες μας, ή στη Σκιάθο, ή σε οποιοδήποτε νησί, λέει ο πελάτης μας, γιατρούς έχετε, τι να πούμε. Δεν έχουμε κάποιους ιδιώτες, γιατί η πολιτεία δεν μπορεί να μας παρέχει έστω τουλάχιστον γιατρός. Γιατρούς όμως πληρώνουν. Έχουμε στρατιωτικούς γιατρούς άνθρωπους. Έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία. Τι θα πει, δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να πάει εκεί που έχει ανάγκη πατρίδα. Έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα. Τι θα πει αυτό ότι πρέπει να κάνουν προκήρυξη και όποιος γουστάρει να έρθει. Να το επιβάλλεται να έρθει. Αν δεν θα απαντηθεί, να πει ο επόμενος που μπορεί να πάει. Δηλαδή είναι μια φορά αυτή η πολιτεία πρέπει να το κάνουμε, δηλαδή όποιος γουστάρει να πάει. Αλλά από εκεί πέρα να έχουμε τα προνόμια του δημοσίου υπαλλήλου. Φεύγουν άλλοι 40 χρονών συνταξιούχοι, 35 χρονών συνταξιούχοι, 50 χρονών συνταξιούχοι και ξαφνικά λοιπόν όλοι έχουν τα προνόμια του δημοσίου. Εμείς στο ιδιωτικό τομέα, στην αφηγεία, στην αυτοκοσκευή, οι αμοβολιστές δεν πρόλαβε κανένα να πάρει σύνταξη. Γιατί πεθαίνανε. Αλλά έπρεπε να πάνε 60 για να πάρουν σύνταξη.
Δεν ήταν βαρύ επάγγελμα αυτό. Ήσουν ένα πηγαίο και εγώ ήξερα να μου κάνω σαμπάκια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η πολιτεία ας παρέχει τουλάχιστον τα βασικά. Τη συγκοινωνία για το φαρμακευτική περίπτωση. Ας σεβαστεί λιγάκι αυτόν τον επιχειρηματικό κόσμο που επενδύει και προσπαθεί να ανακάμψει η χώρα μας. Και πιστέψτε στους Έλληνες επενδυτές. Μην πιστεύετε στους ξένους, ξένους δεν πρόκειται να έρθει, αλλά πιστέψτε τουλάχιστον στους Έλληνες, αυτού που έχουν παραμείνει. Καθίστε αυτούς που έχουν μείνει και αφήστε τους άλλους που μπορούν να έρθουν.